τι κρατάτε από το φιλικό? Είχαμε ένα παιχνίδι σήμερα πάλι φιλικό προπόνηση για μένα. Είχαμε δύο διαφορετικές εντεκάδες ως συνήθως, γιατί πρέπει να παίξουν όλα τα παιδιά και να τα δούμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνουν. Είναι μια μεταβατική περίοδος, μπορώ να πω, και από τα παιδιά τα μικρά βλέπετε ότι μια στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι κάποια παιδιά ξεχώρισαν, σήμερα δεν ήταν σε καλή μέρα, ξεχώρισαν κάποια άλλα που δεν ήταν καλά προχθές, και αυτό θα συμβαίνει. Γιατί εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ, καθημερινά με διπλές προπονήσεις, είχαμε και σήμερα το πρωί προπονήσεις και χτες δύο. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να γίνουν τα λάθη αυτά που γίνονται, γιατί γίνονται αρκετά λάθη τα οποία μπορούμε να τα αποφύγουμε πολύ εύκολα. Και πιστεύω ότι αν θα είναι ξεκούραστα τα παιδιά δεν θα τα κάνουν. Ποιος ήταν για εσάς ο βασικός λόγος που σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε κάποια τελική προσπάθεια, δυσκολεύτηκε στην τελική ενέργεια? Ναι, γιατί δεν είχαμε φρεσκάδα μπροστά και κάναμε αρκετά λάθη στον άξονα. Αυτά τα πληρώνεις. Με αποτέλεσμα η ψυχολογία να είναι άσχημη, να είναι κακή. Φοβάσαι. Απλά όμως μπορώ να πω ότι στο τελευταίο 15 λεπτό μπορούσαμε να έχουμε τις φάσεις να κάνουμε. Μόνο που ότι τα παιδιά προσπάθησαν να ισοφαρίσουν και οι αντίπαλοι κάναν καθυστέρηση, αυτό λέει πολλά για μένα. 18χρονα παιδιά και 19χρονα. Προσπαθούμε να τους βάλουμε το νικητή μες στο μυαλό τους και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Θα δούμε καθόλου δουλειά στις μένες πάρες, γιατί είχαμε και αμυντικά. Ναι, τους είπα ότι και σήμερα δεν θα μιλήσουμε και δεν θα κάνουμε στη μένα. Για να δούμε τα λάθη και να δουν ότι εάν δεν δοθούν εντολές θα έχουμε προβλήματα μεγάλα. Και σήμερα πάλι δεν ασχοληθήκαμε με τα στημένα, θα ασχοληθούμε στο επόμενο παιχνίδι και ελπίζω να είμαστε καλύτερα. Κύριε Αναστασιάδη, η χρησιμοποίηση κάποιων παιχτών σε άλλες θέσεις από τις συνηθισμένες είναι από ανάγκη ή από ελλείψεις του ρόστερ, τις οποίες τις καταλαβαίνουμε όλοι? Όχι, όχι. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά αυτά να παίζουν παντού. Και αυτό κάνω εγώ. Βλέπετε, ο Ποζαντζίδης έπαιξε αριστερό μπακ, τον έβαλα στόπερ. Αλλάξαμε τριάδα, έπαιξε άλλο. Παίξαμε με τέσσερις. Έβαλα τον Κολούρη στην άκρη να δω τι μπορεί να κάνει εκεί. Πρέπει να τα δούμε τα παιδιά παντού. Coach, επειδή γράφετε πολλά ονόματα παιχτών που φαίνεται ότι είναι κοντά στο να έρθει στον ΠΑΟΚ, εσείς περιμένετε άμεσα κάποιο παίκτη? Έχετε ενημέρωση γι' αυτό? Παιδιά, εγώ έμαθα να δουλεύω με τα παιδιά που έχω. Αυτά τα γνωρίζουν όλοι εκεί πάνω. Το τι γίνεται. Εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα και δουλεύουμε με αυτή την ομάδα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να δουλέψω με αυτά τα παιδιά, σου το είπα και την άλλη φορά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπατε για τους παίκτες και την αλλαγή των θέσεων, είναι το ίδιο πράγμα και την ίδια λογική και στην αλλαγή των συστημάτων, ότι όλα τα παιδιά πρέπει να μάθουν όλα τα συστήματα? Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Όχι, δεν ψάχνω να την ταιριάζει περισσότερο στο πράγμα. Αν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, θα κάναμε άλλα πράγματα. Εμείς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε μια ομάδα. Και αυτό κάνουμε. Όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, προς Θεού. Βλέπετε ότι τα παιδιά το παλεύουν. Αλλά γίνονται λάθη πεδαριώδη σε πολύ εύκολα λάθη. Καλό είναι όμως να γίνονται για να τα διορθώνουμε. Κόουτς, στο προηγούμενο μάτς, το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα, δηλαδή μόλις 6 μέρες στην Ολλανδία, εισπράτεται πολλά περισσότερα από αυτά τα παιδιά από αυτά που περιμένατε? Τα παιδιά αυτά έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωση, να το γνωρίζετε. Και εγώ είμαι ενθουσιασμένος με τα παιδιά αυτά. Μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα αλλάξανε πράγματα που ούτε κι εγώ μπορούσα να τα φανταστώ. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν μπορώ να λέω πολλά πράγματα, γιατί δεν πρέπει και να καβαλήσουμε το καλάμι αλλά και να απογοητευτούμε. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι πολύ εύκολη απογοήτευση από την έπαρση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δικής μου δουλειάς. Coach, την νοοτροπία του να διαμαρτύρονται με το παραμικρό στους διαιτητές. Είδαμε εντολή να μην ασχολείστε με τους διαιτητές. Πιστεύετε ότι ήδη έχετε αρχίσει να την αποβάλλει? Δεν το συζητώ, γιατί τίποτα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν θα υπάρξει τέτοιο πράγμα. Είστε σίγουροι γι' αυτό.